Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ικανότητα που μου δίνετε να εκφέρω και εγώ λόγο, όπως και την κυρία Ελευθερωπούλου, που με ιδιαίτερη ευαισθησία παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα βασικό για την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι ένα θέμα το οποίο να αγγίζει την άδωρη και ποιοτική αξιοπρέπεια και εξωστρέφεια που διακρίνει την περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ένταξή μας σε ένα δίκτυο παρακτήων περιφερειών Ευρώπης. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο των περιφερειών της Ευρώπης. 180 περιφέρειες, παράκτιες στην αρχή, αλλά και με τη συνεχή προσπάθεια κάνουμε επεκτάσεις και σε χώρες της Αφρικής όπως και στις χώρες της Ασίας. Έχουμε φτάσει τον αριθμό των 180 περιφερειών, 200 εκατομμύρια κόσμος και με κοινούς στόχους για την προβολή, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η Ενωμένη Ευρώπη για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Να πετύχουμε δηλαδή την άμβληση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων που διακρίνει τη χώρα μας μαζί με τις άλλες χώρες και απέναντια συγχρόνως των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν πράγματι στις ορισμένες περιφέρειες. Ουσιαστικά είναι μια δεξαμενή σκέψεως, ουσιαστικά είναι ένα λόμπι συνεργασίας, ένα λόμπι παρουσίας όλων σε αυτό που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή αυτές οι πολιτικές οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα προσεχή χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτό το δίκτυο διαιρείται σε 6 επιτροπές, εκ των οποίων η περιφέρειά μας είναι μέλος σε 2 επιτροπές. Να θυμίσω ότι 3 από τις 6 αυτές επιτροπές έχουν πρόεδρο Έλληνα και αυτό πράγμα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας, διότι δείχνει ότι καλύπτουμε εθνικούς σκοπούς, εκεί όπου απουσιάζει το κράτος υπάρχουν οι περιφέρειες, οι οποίες σε ένα πλαίσιο αγαστής συνεργασίας διατυπώνουν εθνικές θέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω σε ένα πλαίσιο γνώσης, ενημέρωσης, προβολής των εθνικών ελληνικών θέσεων. Έτσι λοιπόν να θυμίσω ότι στην περιφέρεια, στη διαμεσογειακή περιοχή, στη Διαμεσογειακή Επιτροπή του ΣΥΤΕΜΑΡ, του Δικτύου δηλαδή, είναι πρόεδρος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Κατσιπάρας. Και να θυμίσω ακόμη ότι πρόεδρος των χωρών της Βαλκανικής και του Εξήνου Πόντου είναι η κυρία Καλογύρου, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ήταν σε μια νησιώτικη, μια επιτροπή νησιωτικότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια έντονη παρουσία των ελληνικών θεμάτων, που μπορώ να επαναλάβω, καλύπτει και εθνικά κοινά. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των συγκεντρώσεων? Ο ομιλός είναι μέρος του πολιτικού γραφείου του δικτύου. Μία θέση ιδιαίτερα σημαντική, ή μία θέση η οποία αναγνωρίζει το κύρος της περιφέρειας Πελοποννήσου, μία θέση διεμού που αναγνωρίζεται το κύρος το ιδιαίτερο του περιφερειάρχη. Και εδώ δράζουμε τις ευκαιρίες να πω ότι προηγούμενος πρόεδρος στην επιτροπή αυτή, στην επιτροπή των παρακτήων περιφερειών, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας που πριν λίγες μέρες ήταν εδώ και ο οποίος πάντοτε κάθε φορά που βρισκόμαστε, η πρώτη αναφορά που κάνει είναι προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του οποίου τα γραπτά, οι ιδέες και τα λεγόμενά του αγκαλιάζονται, διαβάζονται και πολλές από αυτές υιοθετούνται. Προθέτει στην Πάτρα λοιπόν στις 28 και 29 Ιουνίου συγκεντρωθήκαμε η Διαμεσογειακή Επιτροπή ένα διήμερο όπου είχαμε πάρει εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής αυτής, εξελέγει για δεύτερη φορά ο κύριος Κατσιπάρας και ο ομιλό μέλος του πολιτικού γραφείου. Όπως και νωρίτερα, 20 με 21 Ιουνίου στην Εστονία, σε μια πόλη παραδοσιακή με πολύ έτσι, ιδιαίτερο χαρακτήρα στην Εστονία, είχαμε πάλι μια συνάντηση του πολιτικού γραφείου. Στόχος όλων αυτών είναι η καταγραφή των προβλημάτων. Μέσω μικροτέρων επιτροπών, πέρα από την καταγραφή των προβλημάτων, αρχίζει η επεξεργασία των λύσεων. Οι λύσεις αυτές συντίθεται μεταξύ τους, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά σε επίπεδο πολλών χωρών, ώστε πλέον να έχουμε μια γενική αντίληψη, να έχουμε ένα επεξεργασμένο σύστημα, το οποίο αυτό πλέον οδηγείται στις επιτροπές, υιοθετούνται από τις επιτροπές, μεταφέρονται στη Γενική Συνέλευση και αυτό πλέον σαν νόμος με πολλές σελίδες γίνεται μια κορυφαία διεργασία όπου πλέον κατατίθεται είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουμε αυτούς τους νόμους και τις διατάξεις που πράγματι μεταφέρονται σε κάθε πόλη ως οδηγίες. Εδώ μπορώ να θυμίσω και να βεβαιώσω ότι μπορώ να σας πω περισσότερο από το 90% των εισηγήσεων του δικτύου αυτού γίνονται αμέσως
αποδεκτές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια εργαστή συνεργασία, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, ξεπερνάνε τα πρόσωπα και πηγαίνει πλέον σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο χώρας.